Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία Υπουργέ, θέλουμε και από το σημερινό βήμα, για μία ακόμα φορά, να εκφράσουμε το σεβασμό μας για τις θυσίες και τη χωρίς τέλους ανιδιοτελή προσφορά των αγωνιστών της αιαμικής αντίστασης, των μαχητών και μαχητριών του θρηλυκού Ελλάς και των άλλων αιαμικών οργανώσεων της ΕΠΟΝ, του ΕΛΑΝ, της ΟΠΛΑ, της Εθνικής Αλληλεγγύης, καθώς και των αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που έδωσαν ένα επικό, ηρωικό αγώνα και σκληρές μάχες σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της επιβολής της τριπλής φασιστικής κατοχής, αλλά και της εγκατάλειψης του λαού μας από την ελληνική αστική τάξη έρμεο στις επιδιώξεις των αρχών κατοχής σε συνθήκες μαζικών συλλήψεων, εκτελέσεων και εκτεταμένου λοιμού, αποδεικνύοντας ότι οι διακηρύξεις της περιεθνικής ενότητας αποτελούν μόνο προπαγάνδα που αξιοποιείται όταν και όσο είναι συμβατή με τα δικά της συμφέροντα. Και αυτός ο επικός αγώνας με τις επιμέρους πράξεις του, όπως η λαϊκοεπαναστατική πράξη της ανατίναξης της γέφυρας στο Γοργοπόταμο, που αύριο συμπληρώνονται 81 χρόνια από την ανατίναξη, ήταν ακριβώς που φούντωσε στο νου και στην καρδιά του αδούλωτου λαού πως κανείς εχθρός δεν είναι ανίκητος, πως η δική του δύναμη είναι ανεξάντλητη και ανίκητη, σαν ξεχυθεί μέσα από τη δική του οργάνωση στον αγώνα για το δίκαιο του. Και ήταν αυτή η ανεξάντλητη δύναμη που νίκησε τα εμπειρελιστικά όπλα μαζί με τη δύναμη των άλλων λαών και πρώτα απ' όλα της Σοβιετικής Ένωσης. Καθοδηγητικός νους και ψυχή του αγώνα ήταν το κόμμα της εργατικής τάξης, το ΚΚΕ, που μπήκε το ίδιο μπροστά όταν όλα τάσκιαζε φοβέρα για τα πλάκωνη σκλαβιά, για την οργάνωση της πάλης, για την απελευθέρωση, συγκροτώντας το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ και άλλες λαϊκές αντιστασιακές οργανώσεις. Η εργατική τάξη, όλος ο λαός μας, πάλεψε με το όπλο στο χέρι τον κατακτητή για την απελευθέρωση της χώρας και για μια νέα Ελλάδα χωρίς τον τόπιο εχθρό, την άρχουσα τάξη. Είχε στόχο τη δημιουργία μιας άλλης Ελλάδας του λαού της. Και η πραγματική τιμή στους μαχητές του Ελλάς, τους κομμουνιστές, τους αγωνιστές αυτού του τόπου αποδίδεται όταν με βάση την πείρα του παρελθόντος βγάζει συμπεράσματα για το σήμερα, ανοίγει στο δρόμο για το μέλλον. Συμπεράσματα πολύτιμα για την κρίσιμη εποχή που ζούμε. Γιατί η ιστορία δεν είναι απλά μόνο θέμα γνώσης των ιστορικών γεγονότων, αλλά είναι πολύ περισσότερα. Γιατί η ηρωική δράση του αιαμικού κινήματος μας διδάσκει την τεράστια δύναμη του λαού που πηγάζει από την οργάνωση και τη συσπήρωση γύρω από το κόμμα του το ΚΚΕ, που πηγάζει από το δίκαιο του αγώνα για τη λευτεριά και την κοινωνική πρόοδο, για μια Ελλάδα που ο λαός τα αφεντεύει στον τόπο του. Μας διδάσκει ότι ο λαός μπορεί και πρέπει να χαράσει τη δική του αυτοτελή δράση ενάντια τόσο στον εισβολέα κατακτητή όσο και στην αστική του τάξη που τον έμπλεξε μέσα στη δίνη του πολέμου και των ανταγωνισμών για να υπάρξει διέξοδος που να προχωράει τον τροχό της ιστορίας προς τα μπρος. Να μην έχει λοιπόν καμία εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις που τον σέρνουν σε εμπειρελιστικούς πολέμους και καπιταλιστικές κρίσεις. Μας διδάσκει τη δύναμη της λαϊκής οργάνωσης και αυτενέργειας, όπου πραγματικά ο λαός έσωσε το λαό από την πείνα και τη σκλαβιά. Μας φανερώνει ότι τα εμπόδια δεν είναι ανυπέρβλητα ακόμα και στις πιο σκοτεινές περιόδους. Μας αποκαλύπτει το ρόλο του αστικού κράτους, που διαχρονικά είναι ένα κράτος εχθρικό για το λαό και πολύ φιλικό για να στηρίζει και να προωθεί τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των κεφαλαιοκρατών. Μας διδάσκει πως δεν υπάρχουν σωτήρες, ποτέ δεν υπήρχαν. Και όποτε ο λαός ακούμπησε τις ελπίδες του στην αναμονή λύσεων από τα πάνω, στην πολυδοκιμασμένη και αδιέξοδη κυβερνητική εναλλαγή και στα σενάρια που επεξεργάζεται η άρχουσα τάξη, βρέθηκε χαμένος. Αντίθετα, όποτε ο λαός κέρδισε κάτι, το έκανε στηριγμένο στη δική του δύναμη, στην οργάνωση και τον αγώνα του, με το ΚΚΕ να είναι πάντα μπροστά, γράφοντας ο ίδιος το δικό του σενάριο για τις δικές του ανάγκες. Να γιατί ιστορικά επιδιώκουν να ακυρώσουν ή να υποβαθμίσουν
το ρόλο του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ που ήταν ο αιμοδότης, ο νους της λαϊκής αντίστασης, προκειμένου να χρησιμοποιείται μια κορυφαία στιγμή της λαϊκής πάλης ως δημιούργημα των αστών. Στόχος το σήμερα. Την παρέτηση από τους αγώνες, την ταξική πάλη ενάντια στην εξουσία του κεφαλαίου, ενάντια στο εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα. Άλλωστε, στην ίδια ρότα βρίσκεται και η άθλια αστική θεωρία της εξίσωσης φασισμού-κομμουνισμού. Βασιζόμαστε στα διδάγματα της δεκαετίας του 40, τα οποία αποτελούν υλική δύναμη για το δυνάμωμα της λαϊκής πάλης σήμερα, του αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και αδικία, για το σοσιαλισμό. Ο δρόμος της αντίστασης, της ανυπακοής, της μαζικής λαϊκής οργανωμένης πάλης, της αντικαπιταλιστικής αντιμονοπωλιακής πάλης, η πάλη για την ανατροπή, είναι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος για να εδικαιωθούν οι αγώνες και οι θυσίες των παλιότερων γενιών, για να ανοίξει ο δρόμος και να εκπληρωθούν τα όνειρα και οι σύγχρονες ανάγκες του λαού και των νέων με την εργατική λαϊκή νίκη και εξουσία. Γιατί όπως λέει και ο ποιητής, έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Η εργατική τάξη με τους συμμάχους της θα την κάνει. Το ΚΚΕ είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα.